Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φωνική παράσυρση στήχησε τη ζωή ενός Γερμανού τουρίστα στον Αδελιανό κάμπο Ρεθύμνου νωρίς σήμερα το πρωί. Ο άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για διακοπές, επιχείρησε να περάσει διάβαση, ωστόσο παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Αλκιόνη Χριστοδουλάκη έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ενώ θα παρακολουθήσουμε σε πολύ λίγο και τη δραματική στιγμή του δυστυχήματος. Αλκιόνη, μια στιγμή που καταγράφηκε σε ένα συγκλονιστικό πραγματικά βίντεο. Ακριβώς όπως το είπες, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστικό. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο πραγματικά παγώνει το αίμα. Είναι η στιγμή που ο 75χρονος άντρας προσπαθεί να περάσει την διάβαση ακολουθώντας την σύζυγό του, οι οποίοι κατευθύνονταν προς τη στάση του λεωφορείου για να πάρουν το λεωφορείο να πάνε στο αεροδρόμιο να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτό σημειώθηκε στον Αδελιανό κάμπο γύρω στις 6.30 ώρα το πρωί, λίγο πριν τις 6.30, όταν ένας 50χρονος δικυκλιστής πέρναγε από το σημείο την ώρα που διέσχιζε ο άτυχος άντρας τη διάβαση και τον παρέσυρε πετώντας τον δεκάδες μέτρα μακριά. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, όπως αποτυπώνεται και στο επίμαχο βίντεο. Η κοινωνία, η τοπική, έχει παγώσει, όπως μας δηλώνουν οι κάτοικοι. Δεν είναι το πρώτο ατύχημα ή δυστύχημα που συμβαίνει στο σημείο και καταγγέλουν την απουσία φωτισμού από την περιοχή γενικότερα. Όπως μπορούμε να δούμε και στο βίντεο, ο φωτισμός που βλέπουμε είναι από την ταμπέλα του καταστήματος εστίασης στην περιοχή, την οποία ο ιδιοκτήτης αφήνει αναμένη τα βράδια ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός, υπάρχουν κάποιες λάμπες οι οποίες, όπως μας δηλώνουν οι κάτοικοι, δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα το σημείο αυτό να είναι πραγματικά ένας θανάσιμος κίνδυνος. Είναι πραγματικά σοκαριστικό αυτό που παρακολουθούμε στους δέκτες μας, Αλκιόνη. Είναι ο άτυχος άνδρας, ο οποίος ακολουθεί η σύζυγό του, όπως μας είπες, η οποία προπορεύεται, παρασύρεται, θα το δούμε σε πολύ λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου, και είναι πραγματικά σοκαριστικό, από μια μηχανή η οποία κατά τα φαινόμενα, αυτό θα εξεταστεί αρμοδίως, ότι κινείται με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα ο άνδρας να βρει ακαριαίο θάνατο. Και όπως μας περιέγραψες, υπάρχουν και άλλες παράμετροι, επανέρχεται στο προσκήνιο το πολύ σοβαρό ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη. Η στήλη φωτισμού, από ό,τι σου είπαν και οι κάτοικοι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, δεν λειτουργούν σε έναν κατά τα άλλα κεντρικότατο δρόμο, από ό,τι μπορώ τουλάχιστον να διακρίνω με βάση την εικόνα του βίντεο. Και όπως μας είπες, άλλο ένα παράδοξο, ο ιδιοκτήτης της καφετέριας προχωρά ο ίδιος ο άνθρωπος σε προληπτικά μέτρα, καλύπτοντας έτσι αυτό το κενό του μη φωτισμού, δηλαδή, αφήνοντας αναμένει τη δική του ταμπέλα προκειμένου να διευκολύνει τη διέλευση και των πεζών αλλά και των οδηγών. Και να σημειώσω, Κατερίνα, σε αυτό το σημείο ότι αφορά όχι μόνο ένα κεντρικό δρόμο, όπως πολύ σωστά επισήμανες και εσύ, αλλά έναν δρόμο γύρω από τον οποίο υπάρχουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Οπότε μιλάμε για χιλιάδες τουρίστες οι οποίοι βρίσκονται εκεί καθ' όλη την καλοκαιρινή σεζόν και βρίσκονται στο δρόμο και στις στάσεις του λεωφορείου πάρα πολύ συχνά όλες τις ώρες της μέρας. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες μας, ο οδηγός της μηχανής, δεδομένου ότι είναι από την περιοχή και γνωρίζει ότι είναι νεκρή εκείνη την ώρα η περιοχή και δεν έχει φωτισμό, δεν είδε καθόλου μπροστά του τον άνθρωπο όταν έφτασε στο σημείο και ο ίδιος βρισκόταν μετά το ατύχημα σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με τους κατοίκους, ο ίδιος φώναζε ότι σκότωσε έναν άνθρωπο και δεν μπορούσε να το πιστέψει και βρισκόταν πραγματικά σε μια κρίση πανικού, καθώς δεν μπορούσε να αντιληφθεί την παρουσία κάποιου πεζού σε εκείνο το σημείο. Είτε έτρεχε είτε δεν έτρεχε, το σημείο είναι πάρα πολύ σκοτεινό. Δεν γνωρίζει κανείς τι θα μπορούσε να γίνει εάν υπήρχε κάποιος παραπάνω φωτισμός, μία από τις λάμπες να λειτουργούν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και οι κάτοικοι επανειλημμένως, όπως μας δήλωσαν, κάνουν εκκλήσεις προς τους αρμόδιους για τους συγκεκριμένους δρόμους στον Αδελιανό κάμπο, χωρίς να βρίσκουν αντίκρισμα. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο να έχουμε ένα τροχαίο δυστύχημα, ένα πραγματικά ανατριχιαστικό περιστατικό, με έναν τουρίστα, με έναν άνθρωπο ο οποίος επέστρεψε από τις διακοπές του να επιστρέψει, αφήχοντας αφήσει την τελευταία του ανάσα στους δρόμους μας. Δυστυχώς. Αλκιόνη, σε ευχαριστώ.